Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πετριάρχου, Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ, Σεβασμιότατοι και Σεβτών Ιεραντίων, κύριε Πρόεδρε Μπριτάνης, κυρία Κοσμήτων, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συμβουλευτική, κύριε Ακαδημαϊκή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καθηγητές, κύριοι ομότιμοι καθηγητές, κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι. Υποδεχόμαστε σήμερα εδώ, στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λογοραϊωτικής, κύριο Νικόλο, για να απομονήσουμε μετά από πρόταση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα, τίτλο με τον οποίο το Πανεπιστήμιό μας αναγνωρίζει σε εξέχοντα πρόσωπα τη μεγάλη και εξαίρετη συνεισφορά τους κυρίως στην επιστήμη. Στην περίπτωση του Σεβασμιότατου, τιμούμε ακόμα και την πολυσχηδή και τεράστια προσφορά του στη θεολογία, την Εκκλησία και την κοινωνία. Η Θεολογική Σχολή και ιδιαίτερα το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας είχε τη χαρά να τιμήσει και άλλους ιεράρχες, αρχιεπισκόπους και πατριάρχες για τη συμβολή τους στην επιστήμη, τις τέχνες και τα γράμματα. Το εξαίρετο στην περίπτωση του σήμερα τιμωμένου είναι η επιτυχής προσπάθειά του όχι απλώς να συμφιλειώσει, αλλά και να οδηγήσει σε έναν επικοδομητικό και κακοφόρο διάλογο στο πεδίο της βιοήθικης, θεολογία και επιστήμη, ιδιαίτερα δε θεολογία και βιοιατρική. Για την προσωπικότητα και το πολυσχηδές έργο του Σεβασμιότατου θα μιλήσει αναλυτικά ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, κ. Απόστολος Νικολαίδης. Εμένα θα με συγχωρέσετε, γιατί στην προσφώνησή μου θα αναφερθώ για λίγο γενικότερα στη μεγάλη σημασία που έχει για την επιστήμη και ιδιαίτερα την ιατρική, αυτή που και εγώ υπηρετώ, ο θεολογικός προβληματισμός στα θέματα της βιοειθικής χώρας, τον οποίο εκτός των πολλών άλλων διακρίνεται ιδιαιτέρως, όπως προείπα, ο τιμόμενος. Κυρίες και κύριοι, είναι σε όλους σας γνωστή η αμφισημία που εγείρεται κατά την εφαρμογή των εκπληκτικών επιτευγμάτων των σύγχρονων βιοιατρικών και βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Απ' τη μια πλευρά, η πρόοδος και η επιτυχία, από την άλλη, ηθικοί προβληματισμοί που αναστατώνουν και θορυβούν άτομα και θεσμούς. Έτσι, δίπλα στην αύξηση των δυνατοτήτων για διάγνωση και επιτυχή θεραπεία των νόσων, για επίλυση προβλημάτων γονιμότητας, αλλά και βελτίωση της ποιότητας και επέκταση του προσδόκιμου της επιβίωσης των ανθρώπων, συγχωρεύονται οι ευθέως αυξανόμενοι επίσης φόβοι για καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για ρατσιστικές παρεμβάσεις στην κοινωνική ζωή, για αντικειμενοποίηση και εργαλειοποίηση του ανθρώπινου προσώπου, για ακύρωση βασικών θεσμικών λειτουργιών, για εμπορευματοποίηση της ζωής, για στροφή τέλος των έργων του ανθρώπου εναντίον του ίδιου του δημιουργού του. Όλα αυτά επέβαλαν τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης επιστήμης της βιοειθικής. Σκοπός της, η ανασχόληση με τα ηθικά προβλήματα και διλήμματα που ανακύπτουν στις επικίνδυνες υπερβάσεις της βιοιατρικής και βιοτεχνολογίας, προσπαθώντας να αποτρέψει τις καταστροφικές συνέπειές τους και κυρίως να σχετικοποιήσει τις αποθεωμένες επιστημονικές συμπεριφορές, όπως παραδείγματος χάρη η επιχειρούμενη κλωνοποίηση του ανθρώπου. Ωστόσο, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες της βιοειθικής, υπάρχουν περιπτώσεις που είτε πολλά αδιέξοδα παραμένουν απροσπέλαστα, είτε δημιουργούνται καινούργια. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η σημασία της παρέμβασης της Εκκλησίας και της χριστιανικής ηθικής. Με τη βοήθειά της, ο αδιέξοδος ηθικός προβληματισμός βρίσκει σταθερά σημεία αναφοράς που ξεπερνούν τα ανθρώπινα και πολλές φορές ιδιωτική κριτήρια, σημεία αναφοράς που θεμελιώνονται σε αιώνιες και αναλύοντες αρχές, οι οποίες αφορούν στην αξία της ανθρώπινης ζωής, στο σεβασμό και την προστασία του ανθρώπινου προσώπου και της αξιοπρεπίας του, κεφάλαια που συνδέονται με την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου και την εν Χριστώ αναδημιουργία του. Μέσα από αυτή την παρέμβαση ανοίγει ο δρόμος για ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ θεολογίας και επιστήμης, εκκλησίας και κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή εργάστηκε
και εργάζεται άγουνα και με επιτυχία, ο σήμερα τιμόμενος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος. Αυτό δηλώνεται καθαρά όχι μόνο στα εξαίρετα από επιστημονικής πλευράς δημοσιεύματά του, αλλά και στις εργασίες όλων σχεδόν των επιτροπών διοικητικής, εκκλησιαστικών και εθνικών, στις οποίες συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά, άλλοτε ως πρόεδρος και άλλοτε ως μέλος του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Βιοιατρικής Ειδικής και Δεοντολογίας, μέδρα του μετόχη της αναλήψεως των Βύρων, και πρόεδρος της Επιτροπής της Βιοειθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και μέλος της Διορθόδοξης Επιτροπής Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γι' αυτό το λόγο, αλλά και για αυτούς που αναλυτικότερα θα αναπτύξει ο καθηγητής κ. Νικολαίδης, αξίως του Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου μας, με τη σημερινή εκδήλωσή του, τον συγκαταλέγει στους επίτιμους διδάκτορές του. Ο Σεβασμιότατος κατάφερε να είναι ταυτόχρονα ιερέας του Θεού και δάσκαλος της φυσικής επιστήμης. Στο πρόσωπό του συναντούμε συμφιλειωμένα πίστη και γνώση, Θεό και κόσμο, ζωή και θάνατο. Σεβασμιότατε, εκ μέρους των Βρετανικών Αρχών και της Εγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σας υποδεχόμαι σήμερα στην πορεία των επιτήμων διδακτόρων με αισθήματα εξαιρετικής τιμής και με τις θερμότερες ευχές όλων μας για υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση και επιτυχία στο θεάριο στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα ίδια κέρδη. Οι σπουδές διαδέχεται έρευνα από το 1990.
1980 μέχρι το 1986 στην πυρηνική φυσική και την κοσμολογία στο Χάρβαρντ, τη βιορευστοδυναμική, την αιμοδυναμική μελέτη του κυκλοφορικού συστήματος, τις τεχνητές καρδιές, τις τεχνητές βαλβίδες, την επινόηση νέων αγκυροχειρουργικών τεχνικών, την αιμοδυναμική της καρδιάς, τους υπέρυπους στη δυναμική της καρδιάς στη Μασακουσέτη, τη διαστημική ιατρική τεχνολογία στην NASA. Η έρευνα επεκτάθηκε και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συσκευής μετρήσεως πιέσεως ρυθμού αναπνοής και καρδιακού παλμικού κύματος έξω από το σκάφανδρο εντός του διασωστικού ελικοπτέρου σε περίπτωση διαστημικού ατυχήματος. Η θεολογική του κατάρτιση από την άλλη μεριά ξεκίνησε με το μάστερ στις θεολογικές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού το 1986 και συνεχίστηκε με το μάστερ θεολογίας στην ίδια σχολή το 1987 αλλά και το διδακτορικό δίπλωμα θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου σχετικό με τη βιοειθική και τις μεταμοσχεύσεις το 2003. Ο ερευνητικός συνδυασμός θεολογίας και φυσικών επιστημών αρχίζει το 1989 στη Θεολογική μας Σχολή με την έρευνα της σχέσης χώρου, χρόνου και ύλης στο πλαίσιο της κοσμολογίας των καπαδοκών πατέρων σε αναφορά προς τις κοσμολογικές αντιλήψεις της σύγχρονης φυσικής και αστροφυσικής και συνεχίζεται από το 1992 μέχρι και σήμερα με την έρευνα θεμάτων βιοιατρικής ηθικής ιδεοντολογίας στο ομώνυμο κέντρο στο Βύρωνα που ο ίδιος ίδρυσε. Η έρευνα περιλαμβάνει τα έμβρια, την αναπαραγωγή, τη γενετική μηχανική, τις μεταμοσχεύσεις, την νανοηθική, την ευρωηθική, την νοσηλευτική ηθική, την γνάθο προσωπική και οδοντιατρική ηθική, την αθλητική ηθική και τη βιοηθική του τελικού σταδίου. Όπως δηλώνει ο ίδιος, το κέντρο δεν έχει σκοπό να κάνει πολιτική ή να επηρεάσει αποφάσεις. Απλά συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο και καταθέτει επεξεργασμένες απόψεις. Σκοπός του είναι να μεταξελιχθεί σε ένα γενικότερο κέντρο διαλόγου της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης με την ορθόδοξη θεολογική αλήθεια. Αυτό πιστεύει ότι θα καταδείξει πόσο ο άνθρωπος αναδεικνύεται ως αιώνια πνευματική αξία. Ισχυρίζεται δε ότι οι τεχνολογίες όπως τις διαχειριζόμαστε σήμερα δεν βοηθούν στην καλλιέργεια και την πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου. Μάλλον ισχυροποιούν το βαρυτικό πεδίο του εγωισμού μας και μας παγιδεύουν. Η διεπιστημονική πλέον πορεία του Νικολάου διαμφίζεται και εμπλουτίζεται πρώτον από τη διδακτική του δραστηριότητα σε κολέγια, ιατρικές σχολές, νοσοκομιακά σεμινάρια και μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Κέντρο Βιοιατρικής Ηθικής και Οδοντολογίας, με θέματα που αναφέρονται στη σχέση φυσικής, βιολογίας και θεολογίας, σε βιοειθικά ζητήματα, στην ιατρική, ηθική και οδοντολογία. Δεύτερον, από τη συμμετοχή του σε 11 επιτροπές βιοειθικής της Εκκλησίας, Ελλαδικής και Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πολιτείας, όπως η Επιτροπή Βιοειθικής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Επιτροπή Βιοειθικής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ορθοδόξων, η Διορθόδοξη Επιτροπή Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, το Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Σημειώνουμε δε ότι είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Βιοιατρικής και Οδοντολογίας με πλούσια ερευνητική δραστηριότητα. Τρίτον, διαμφίζεται από τις διεθνείς εκκλησιαστικές εκπροσωπήσεις σε διεθνή συνέδρια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο Πατριαρχείο Μόσχας, στις Εκκλησίες Ρουμανίας και Αμερικής. Τέταρτον, από την ενεργό συμμετοχή του σε 43 επιστημονικά και διεπιστημονικά συνέδρια σε εσωτερικό και εξωτερικό με βιοειθικά κατατοπιστό θέματα. Πέμπτον, από τη διοργάνωση 17 συνεδρίων και σεμιναρίων μέχρι τώρα σχετικών με τη βιοειθική. Και έκτον, η επιστημονική του παρουσία γίνεται εντονότερη με τη δημοσίευση 15 μονογραφιών και 20 επιστημονικών άρθρων με θεματική που αφορά στο μοναχισμό, την ανθρωπολογία, τη θεολογία και ιδιαίτερα τη βιοειθική. Από τις μονογραφίες, μέρος των οποίων έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, αξίζει να κατονομάσουμε το «Ελεύθερη από το γονιδίωμα», «Αλλήλων μέλη, μεταμοσχεύσει στο φως της ορθόδοξης θεολογίας της ζωής», πριν και την ιατρική του διατριβή, «Άνθρωπος μεθόριος, από το καθημέρα στο καθομοίωση, Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης». Αυτή είναι η διεπιστημονική πορεία του Σεβασμιωτάτου, όπως διαγράφεται μέσα από το πλούσιο και εντυπωσιακό βιογραφικό του. Θα ήθελα ωστόσο να σας δώσω και μια συνοπτική εικόνα για τη σκέψη, τη
θεολογία, την εκκλησιαστική και μοναχική του αυτοσυνεσία, τον τρόπο κατανόησης και προσέγγισης του σύγχρονου ανθρώπου, όπως αυτή εξάγεται μέσα από τα λόγια καταγραφόμενα του ίδιου του Σεβασμιωτάτου. Τον ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος αν αισθάνεται ελεύθερος μέσα σε δεσμά της Εκκλησίας και απαντά, τι θα πει δεσμά? Δεν υπάρχει άλλος χώρος που να είναι πιο ελεύθερος. Δεσμά έχει η επιστήμη. Στη φυσική υπάρχουν. Δεσμοί κινήσεως λέγονται. Οι ορισμοί και οι εξισώσεις είναι νομοτέλειες. Η Εκκλησία δεν έχει δεσμά. Δεν έχει περιορισμούς. Σας μίλησα μέχρι τώρα ποτέ για δεσμά? Όταν η Εκκλησία τον κάλεσε να τον κάνει επίσκοπο, ξεκαθάρισε από την αρχή ότι προτιμά να είναι πρωτίστως μοναχός και μετά επίσκοπος. Ενώ γίνομαι επίσκοπος, συνειδητά επιλέγω ως πρότυπο ζωής αυτό του μοναχού. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησα, με τον ίδιο και θέλω να εξοφλήσω το επίγειο χρέος μου, με αυτήν την κληρονομιά επιθυμώ να ταξιδεύσω την αιώνια πορεία μου. Για τον λόγο αυτόν, εκφράζω δημόσια την επιθυμία μου να μην μεταχειριστείτε ως ανώτατο δημόσιο υπάλληλο μηνιαίο μισθό και δώρο εορτών και θερινών διακοπών, με παραστάσεις σε δίπλα, δεξιώσεις, παρελάσεις και εγγένεια. Λέξεις όπως μισθό, σύνταξη, ιδιοκτησία, ασφάλεια ζωής, διακοπές, προσωπικές φιλίες κλπ. Που δεν έχουν καμία σχέση με τη μοναχική ζωή, θα ήθελα να παραμείνουν ξένες προς το λεξιλόγιο της προσωπικής μου πολιτείας. Στην καρδιά μου αντυχεί η πεποίθηση ότι ο ιερέας πρέπει να είναι ο φτωχότερος από τους μισθούς και ο επίσκοπος ο φτωχότερος από τους ιερείς. Το πρώτο δεν θα το επιβάλλω σε κανέναν. Το δεύτερο όμως αποτελεί για μένα αδιαπραγμάτευτο όρο και απαράβατο στόχο ζωής. Δεν θα ήθελα να πληρώνουμε, αλλά μόνο να ξοδεύουμε, ούτε να ασφαλίζουμε στις επίγειες τράπεζες, αλλά στην Αγία Τράπεζα, ούτε να ξεκουράζουμε μακριά από τα βάσανα και τους αγώνες του ποιμνίου μου, τις όμορφες γωνίες αυτού του κόσμου, αλλά να αναπαύουμε μέσα στη δρόση της καμίνου των δοκιμασιών του όλων μας. Η ζωή που επιθυμώ, συνεχίζει και καταλήγει, να μην θυμίζει σε μεγαλοπρέπεια την εισεπίσκοπο χειροτονία μου, αλλά σε λιτότητα και αναζήτηση μυστικού βάθους τη μοναχική κουρά μου. Όταν χρειάστηκε να συγκρίνει τη μοναχική ζωή με τη ζωή του επιστήμονα, έγραψε. Ο ασκητής, πατήρ Ηρωδίων, ένας ασκητής προφανώς του Αγίων Όρους, μου φάνηκε πολύ πιο έξυπνος και πιο πετυχημένος από τους νομπελίστες καθηγητές μου στο Harvard και το MIT. Η λογική τους έμοιαζε με αγωνιστικά αυτοκίνητα. Η λογική της διαχρηστός ανώτητος με πύραυλο. Το πρώτο τρέχει με 300 χιλιόμετρα, 320 για την ακρίβεια χιλιόμετρα την ώρα, το δεύτερο με περίπου 30.000 χιλιόμετρα την ώρα. Και αλλού δήλωσε, η NASA βρίσκεται στη Γη και εγώ στη λαφό των ουρανών. Η επιστήμη και η NASA είναι καλές έως όπου κάποιος αποκτήσει την πνευματική του ανάσα. Εγώ το έχω πράξει ήδη. Ξεκαθαρίζεται τι σημαίνει πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή δεν σημαίνει ηθική ζωή. Σημαίνει απελευθέρωση από τα πάσης φύσεως δεσμά. Σημαίνει εκτόξευση και ταχύτητα διαφυγής. Σε μια άλλη ευκαιρία, λέει, διευκρίνησε. Όσο ψηλότερα ανεβαίνει κανείς, τόσο, όπως μας λένε οι επιστήμονες, η βαρύτητα αδυνατίζει, τόσο λιγότερο αισθάνεται κανείς την αίσθηση της γης, τόσο χαλαρώνουν οι δεσμοί μαζί της, τόσο πιο εύκολα μπορεί να αποχωριστεί από την απαιτητική και διεκδικητική παρουσία της, τόσο πιο ανάλαφρος γίνεται. Αλλά και τόσο πιο κοντά αισθάνεται προς τον ουρανό, που είναι μεν ασαφής, αλλά είναι τόσο υπαρκτός και τόσο ποθητός. Αν και λιγότερο ψηλαφητός, μοιάζει πιο αληθινός από τη γη. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο ο αέρας καθαρίζει. Οι ακοές εκδίνονται, ο ορίζοντας διευρύνεται, η σχέση με το αληθινό εντείνεται. Η αλήθεια είναι πιο πιστική από την πραγματικότητα. Ξεκαθάρισε δε σε ποια εκκλησία πιστεύει και ποια καλείται να διακονήσει. Δεν πιστεύουμε σε εκκλησία, γράφει, που ζητάει, αλλά που την εμπιστευόμαστε. Ούτε σε εκκλησία που στηρίζει την αποστολή της σε τράπεζες και αναπτυξιακά προγράμματα που συμφωνείται, αλλά σε εκκλησία που η ιδιότητά της την εγκαθιστά σαν μάνα στις καρδιές των πιστών. Μια τέτοια εκκλησία όχι μόνο συντηρεί τους πιστούς, αλλά διαρκώς επιβεβαιώνει την αλήθεια του κηρύγματός της. Εκκλησία που ταυτίζεται με το παντάρι, τον δίσκο, την ενοχλητική αίτηση των αιών, τα οικονομικά προγράμματα είναι τόσο ριζωμένοι στον κόσμο αυτόν που αδυνατεί να μας μεταφέρει στον άλλο τον αληθινό. Τα εγκόσμια προβλήματά μας υπάρχουν και άλλοι να τα λύσουν. Ποιος όμως θα απαντήσει στον πόνο
καθημερινά δράματα και διέξοδά μας στα αναπάντητα γιατί και ερωτήματά μας, ποιος θα μας αναστήσει στη λογική που ελευθερώνει, ποιος θα μας προσφέρει το Θεό που λυτρώνει, δεν μπορεί η Εκκλησία να κηρύττει Θεό που είναι πανταχού παρόν και από τη ζωή της απόδο. Όσο για το ρόλο της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, έγραψε, η Εκκλησία κάθε στιγμή σηκώνει το βάρος μιας διαχρονικής παράδοσης και το δυσβάστατο φορτίο προβλημάτων, αγωνιών, προσωπικής εμπιστοσύνης, δοκιμασιών και πόνων. Σε καθημερινή βάση αναδέχεται ατέλειωτα οικογενειακά προβλήματα. Στην αγκαλιά της καταλήγουν αδιέξοδα, διλήμματα, ψυχολογικές κρίσεις, απίστευτες περιπλοκές της ζωής, ώστε να αποτελεί τον μεγαλύτερο πνευματικό και κοινωνικό ψυχολογικό σύμβολο στον τόπο μας. Ποια λογική δικαιολογεί τη θυμωσή της, ποια ηθική μπορεί να προχωρήσει δίχως την έκφραση της εμπειρίας της. Από την άλλη μεριά, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει το παράπονο για τις εκκλησιαστικές αγκυλώσεις, έτσι το κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, που δυσκολεύουν το έργο της βιοηθικής, γράφει συγκεκριμένα. Αντί στις σύγχρονες βιοηθικές προκλήσεις που ακουμπούν τη ζωή μας και παρεμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, να διακρίνουμε μία αγάπη που ελευθερώνει ή ένα ουσιαστικό φρόνημα που μεταφέρει σε σφαίρες άλλης λογικής, εμείς δουλικά επιμένουμε σε νομικές σχολαστικότητες που πνίγουν τη χάρη ή σε εκνοσυγκεμένους συμβασμούς που εντελώς την απομακρύνουν. Αντί να λειτουργούμε ως αφανή κύτταρα του πνευματικού σώματος του Χριστού, εμείς βλέπουμε την Εκκλησία ως σωματείο με μέλη, καταστατικό, δικαιώματα και υποχρεώσεις, το οποίο έχει ανάγκη περισσότερο της δικής μας βοήθειας παρά τον άλλο. Ο ίδιος θέτει τα όρια του εξυγχρονισμού, πάντα σε σχέση με την παράδοση. Γράφει. Εξυγχρονισμός που δεν θεμελιώνεται πάνω στην ευλογημένη μας παράδοση είναι ύπουλος και επικίνδυνος. Όπως και παράδοση που δεν έχει σχέση με το σήμερα αποτελεί νεκρό γράμμα. Άποψη και ιδεολόγημα που εγκλωβίζει και όχι πίστη που ελευθερώνει. Η δυναμική του καινούργιου και του σύγχρονου σε συνδυασμό με το δοκιμασμένο της παραδόσεως είναι οι πόρτες μέσα από τις οποίες περνάει στις ημέρες μας ο δρόμος και η έκφραση της εκκλησιαστικής αλήθειας και ζωής. Για τη σχέση ανθρωπίνου προσώπου και γονιδιώματος δηλώνει: ανθρώπινο πρόσωπο σημαίνει ασφαλώς κάτι περισσότερο από ένα ανθρώπινο γονιδίωμα. Ο άνθρωπος, παιδί μιας μάνας, δότης και δέκτης αισθήσεων και αισθημάτων με πνεύμα, συνείδηση, ηθική, τέχνη, αρετές και κακίες, χαρές και λύπες, αποκλείεται να ερμηνευτεί μόνο με το γονιδίωμά του, που δεν είναι και σε θέση ούτε καν να αναρτήσει. Για όσους συχαίουν την εκκλησιαστική άποψη περί ψυχής με απόψεις άλλων χώρων όπως η ψυχολογία και η ψυχιατρική διευκρινίζει, η ψυχή της Εκκλησίας είναι κάτι διαφορετικό από την ψυχή της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Γι' αυτό και ενώ η επιστήμη θεραπεύει τις ψυχικές παθήσεις με φάρμακα και μεθόδους, η Εκκλησία θεραπεύει τις πνευματικές παθήσεις της ψυχής με μετάνοια, μυστήρια και χάρη Θεού. Η ψυχή της επιστήμης εξαρτάται και από τη βιοχημία του εγκεφάλου. Η ψυχή, όπως την εννοεί η Εκκλησία, φιλοξενεί το αυτεξούσιο του ανθρώπου, τη δυνατότητά του να εργάζεται αρετές ή να κάνει αμαρτίες, να προσβλέψει στην αιώνια προοπτική, να ανακαλύπτει τη συγγένειά του με τον Θεό, να ψάχνει την ψυχή του στους νευρώνες του εγκεφάλου, να την αμφισβητεί. Η ψυχή του ανθρώπου δεν διαπιστώνεται ούτε ανοιχνεύεται επιστημονικά, βιώνεται πνευματικά. Τι μας χρειάζεται η βιοηθική? Τα πράγματα δεν είναι ούτε τόσο απλά ούτε τόσο εύκολα. Γιατί αυτά που ποτέ δεν θα μάθουμε είναι πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζουμε. Γι' αυτό και υπάρχει η βιοηθική. Όχι για να δίνει απαντήσεις, αλλά για να προάγει τον προβληματισμό, να προσδιορίζει τα όρια και να χαράζει κατευθύνσεις. Και αλλού δηλώνει. Η σύγχρονη βιοιατρική δίνει ζωή, αλλά μεταλλάσσει την ηθική. Η πορεία των κοινωνιών μας τίνει να γίνει ευγονική και η αντίληψη και η νοοτροπία αυτή κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Αφού η ικανότητα της κοινωνικής ανάπτυξης μηχανισμών αποδοχής των αδυνάμων, αναπήρων και ασθενών συνεχώς μειώνεται. Ο άνθρωπος κινδυνεύει να γίνει όχι αυτό που είναι, αλλά αυτό που φτιάχνεται και κατασκευάζεται. Δεν γεννιέται για τον ίδιο, αλλά κατασκευάζεται για κάποιους τρίτους. Διευκρινίζει με ο ίδιος τι είδους βιοηθική ακολουθεί και κτίζει. Πιστεύει ότι υπάρχει η βιοηθική των ορίων και των φραγμών και η βιοηθική των κατευθύνσεων και των αρχών. Η πρώτη του φαίνεται ότι διατρέχει τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Εμείς,
όσο και η Επιτροπή της Εκκλησίας δηλώνει, κινούμαστε στην τροχιά της βιοειθικής των αρφών. Προσπαθούμε δηλαδή, αντί να προσδιορίσουμε όρια που προστατεύουν μέσα εισαγωγικά τον άνθρωπο, να ανακαλύψουμε αρχές που τον ελευθερώνουν. Φαίνεται πιο εύκολο αυτό, αλλά δεν είναι. Σίγουρα όμως είναι πιο ρεαλιστικό, πιο ουσιαστικό και φυσικά πιο ταιριαστό στο πνεύμα της αρμοδιότητας της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, αν με ρωτούσατε τι είναι πιο υγιές, να αποφύγεις ένα λάθος από φόβο και ανασφάλεια ή να το κάνεις μέσα από μια διαδικασία βιώσεως ελευθερίας σου, νομίζω ότι χωρίς κανένα δισταγμό θα επέλεγα το δεύτερο. Βέβαια, όλα αυτά περνούν μέσα από το φίλτρο της συνέσεως. Και αλλού σημειώνει. Εμείς, αντί να σερβίρουμε στον κόσμο απαντήσεις ή θέσεις που έμεσα επιβάλλουμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να δώσουμε κατευθύνσεις, να προβάλλουμε τον άνθρωπο, όχι τη συνταγή. Την ευθύνη της απαντήσεως την έχει ο καθένας μόνος του, την ευθύνη της συμπαραστάσεως όμως την έχουμε εμείς. Συνδυάζονται πίστη και επιστήμη. Δεν είμαι, δηλώνει, τόσο σκεπτόμενος με το μυαλό όσο με την καρδιά. Και μέσα στην καρδιά υπάρχει και έρευνα, υπάρχει και πίστη, αναζήτηση, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει όμως και απάντηση. Η επιστήμη θα δώσει το πολύ παλιό, θα δώσει το πολύ μεγάλο, το πάρα πολύ όμορφο. Δεν μπορεί να δώσει ούτε το αιώνιο, ούτε το άγριο, ούτε το τέλειο. Η Εκκλησία ακουμπάει την ψυχή και μέσα από την ψυχή φτάνει κανείς αυτά που δεν μπορεί να φτάσει με το μυαλό. Η επιστήμη μοιάζει με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Το περισσότερο που μπορεί να τρέξει είναι 320 χιλιόμετρα την ώρα. Η Εκκλησία μοιάζει με πύραυλο. Στην πρώτη περίπτωση, αν υπερβεί το όριο ταχύτητας και αμοτσακίζεσαι, στη δεύτερη εκτοξεύεσαι. Όσο για το τι είναι πίστη, δηλώνει. Πίστη δεν είναι ιδεολόγημα που πρέπει να υποστηρίξουμε, ούτε σκέψη που πρέπει να κατανοήσουμε, ούτε άποψη που πρέπει να παραδεχθούμε. Η πίστη δεν είναι συνέστημα, ούτε ηθικός κανόνας με τον οποίο πρέπει να συμμορφωθούμε, ούτε βίωμα που ψυχολογικά επιβάλλουμε στον εαυτό μας, ούτε πάλι στόχος που κατακτάται με ανθρώπινες προσπάθειες. Η πίστη είναι χάρη στη ζωή και αλήθεια, προσφέρεται, αναδύεται και αποκαλύπτεται. Είναι κάτι που δίνει ο Θεός, κάτι που φανερώνει τον Θεό. Τον ρώτησαν αν αγαπά την επιστήμη και απαντά ότι της έχει μεγάλη αδυναμία. Η επιστήμη, γράφει, έχει μια γοητεία, είναι μια ευλογία, αλλά το μεγαλείο της δεν κρύβεται τόσο σε αυτό που γνωρίζουμε, όσο στην κρυμμένη έγκλη αυτού που αγνοούμε. Ένας καλός ερευνητής που ψηλαφεί το όριο της γνώσης δεν μαγεύεται τόσο από αυτό που κατανόησε, όσο από αυτό υποψιάζεται προς αγνοή. Έτσι κατακτάται το νέο και άγνωστο. Επιστήμη σημαίνει τόλμη στην ανακάλυψη, ταχύτητα στο καινούριο και διεκδικητικότητα στο άγνωστο. Ποιος μπορεί να τη φρενάρει και γιατί να κάνει αυτό το λάθος? Εκείνο που πρέπει να κάνουμε δεν είναι να στηρίσουμε την επιστήμη από την ελευθερία της, αλλά με τα συνέσεως να χειριστούμε τις τεχνολογικές εφαρμογές της. Πράγμα που δεν στηρίζεται ούτε στη γνώση, ούτε στην κατανόηση, αλλά στη συνείδηση του ανθρώπου, στην αίσθηση του καλού και κακού, του ψεύτικου και αληθινού, του ασήμαντου και ουσιαστικού, στοιχείων που πάλι μας οδηγούν προς έννοιες και ιδιώματα που σχετίζονται με τον Θεό. Το ίδιο εντυπωσιακά απαντά και στο ερώτημα αν απειλείται η Εκκλησία από την επιστήμη. Σημειώνει, η Εκκλησία δεν απειλείται, γιατί η αλήθεια δεν απειλείται. Αν η επιστήμη απειλεί την αλήθεια, τότε απειλείται και η Εκκλησία. Αν η επιστήμη συμμαχεί με την αλήθεια, τότε συμμαχεί και με την Εκκλησία. Ακούμε συχνά γίνεται λόγος για το τέλος του Θεού. Τέλος θα μπορούσε να έχει η επιστήμη που ασχολείται με τα πεπερασμένα και πιστεύει πως το τέλος του ανθρώπου είναι τέλος. Όχι ο Θεός. Στην Εκκλησία, τέλος σημαίνει αρχή και τελείωση. Ποιον όμως απειλεί η επιστήμη? Απειλεί μια θρησκεία που εγκλωβίζεται στις απόψεις της, που προστατεύει συγκεκριμένα ιδεολογήματα, που εκφράζει κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις, που προσδιορίζει το Θεό μέσα από διαμαρτυρίες, απαγορεύσεις και ενστάσεις ή ταυτίζει τη μία αλήθεια με τις ελεύθερες αντιλήψεις κάποιων δίθεν σοφών. Η χάρη του Θεού, η επιβεβαιωμένη εμπειρικά αλήθεια είναι μία αποδομήσιμη. Δεν κινδυνεύει από κάτι. Ο Θεός είναι υπαρκτός, αληθινός και μεθεκτός. Όταν κοινωνείς, συνομιλείς μαζί του, η επιστήμη δεν αγγίζει αυτή την εμπειρία. Τα επιστημονικά επιτεύγματα που ενίοτε αναιρούνται μας φωτίζουν για άγνωστα ως τώρα στοιχεία και μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τη γνώση μας. Για την αρχή της ανθρώπινης ζωής, δηλώνει, η Εκκλησία αγαπά τη ζωή και εκτιμά τη διάρκεια της. Γι' αυτό και το μήκος της δεν θέλει, δεν μπορεί και δεν πρέπει να το περικόψει.
Θέλει η ζωή του ανθρώπου να είναι όσο πιο μεγάλη γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει μόνο κανείς να ζήσει πιο πολύ. Σημαίνει και να έχει γεννηθεί πιο νωρίς. Η ζωή είναι αιώνια, με αρχή αλλά δίχως πέρας. Αρχή της όμως είναι η πιο αρχή που υπάρχει. Η πρώτη στιγμή που αναγνωρίζεται ο νέος και ανεπανάληπτος άνθρωπος, αυτή είναι η αρχή. Η σχολαστική προσπάθεια επακριβούς προσδιορισμού χρονικών σημείων υπερβαίνει το φρόνημα της Ορθόδοξης Παράδοσης. Παρά τα αυτά, βασιζόμενοι στην αποκάλυψη του Θεού, η Εκκλησία τοποθετεί την ανθρώπινη αρχή στο σημείο της μονιμοποίησης, διότι δεν υπάρχει άλλο σημείο πριν από αυτήν. Πέρα από όλα αυτά, το μεγάλο θέμα δεν είναι η απάντηση στο σχολαστικό ερώτημα πότε αρχίζει η ζωή. Αυτό μας υπερβαίνει. Το ερώτημα είναι πώς θα σεβαστούμε τον κάθε έμβριο ως πρόσωπο και ως ανθρώπινο είδος. Ακούμε και ένα άρρωστο έμβριο. Τα έμβρια δεν τα καταστρέφουμε για να τα σώσουμε, αλλά τα σεβόμαστε για να σωθούμε. Αν η έρευνα κυριαρχείται από σεβασμό, ας κάνει ό,τι θέλει. Η Ορθόδοξη Παράδοση δεν παρέχει συνταγές, καλλιεργεί συνειδήσεις, περιποιείται την εικόνα χωρίς να φυλακίζεται στις πινελές. Γιατί την κοινωνία που βιάζεται να κάψει τους νεκρούς της σημειώνει. Η κοινωνία με την κάψη των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος, το μηδενισμό της. Μια κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε την ασθένειά του, ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στον θάνατό του. Μια κοινωνία που καίει τους νεκρούς της, μια κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι η λήψανα. Μια κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μια κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του εφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Και επειδή κατά καιρούς, στο τέλος βρίσκομαι, και επειδή κατά καιρούς γίνεται λόγος για εχθρούς της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας, σημειώνει πως αυτή δεν κινδυνεύει απολύτως από τίποτε. Η σκέψη όμως μιας Εκκλησίας που από σώμα Χριστού και κυβωτό σωτηρίας και αληθείας γίνεται επίγειος οργανισμός με εφήμερη νοοτροπία και αντίληψη, προκαλεί βάναυση την πίστη, αυτός είναι ο κίνδυνος, να χάσουμε εμείς την Ορθοδοξία. Νομίζω ότι κινδυνεύουμε από την εκοσμίκευση. Δηλαδή, όταν η Εκκλησία αποκτά υπερβολική εφημερότητα, επιγειότητα, τότε χάνει την αληθινή έκφραση και ομορφιά της. Γυμνώνεται το μεγαλείο της. Ο ιερέας δεν είναι υπηρέτης του λαού. Αν είναι υπηρέτης, τότε, αν είναι υπηρέτης, τότε είναι μόνο του Θεού. Όταν η Εκκλησία εξαντλεί το μήνυμά της στο σήμερα, στο εδώ και τώρα, τότε φράζει τους ορίζοντες της ψυχής στο αιώνιο, στο θεϊκό, στο υπερβατικό. Το μοντέλο της Εκκλησίας δεν είναι ο καλός, ηθικός, σωστός, τίμιος και ενάρτητος άνθρωπος, αλλά ο Άγιος. Και ο Άγιος είναι θεόμορφος. Τον βλέπεις και χωρίς να ανοίξει το στόμα και λες, ναι, υπάρχει Θεός. Από όσα ελάχιστα και επιγραμματικά και ενδεικτικά κατάφερα να συλλέξω, πιστεύω ότι καταφέραμε να σχηματίσω μια εικόνα ενός φυσικού που τον μάγεψε το Άγιο Λόγος, ενός ανθρώπου του Θεού που βασανίζει και παλεύει με τον Θεό, ενός μοναχού που λατρεύει τον μοναχισμό του, ενός επισκόπου που αμφισβητεί και εξοδεύει το αξιωμά του, ενός εκκλησιαστικού ανθρώπου που ξέρει τι ακριβώς είναι η Εκκλησία του Χριστού και ποιος ο ρόλος της σήμερα και πάντοτε. Κυρίως όμως πιστεύω ότι σχηματίσαμε την εικόνα ενός ερωτευμένου επιστήμονα που δεν αγαπά απλώς και τιμά την επιστήμη του, αλλά που παιδεύεται να της δώσει πραγματικό και αληθινό περιεχόμενο, επιστήμη που δεν το απαγορεύει, αλλά τον διευκολύνει να αγαπά τον Θεό και τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της περιοχής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής κ. Νικόλαος είναι παραγωγός βιοειθικής και όχι αντιγραφέας. Είναι επιστήμονας της επίγειας αλλά και της ουράνιας γνώσης. Επιστήμονας που δεν εγκλωβίζεται σε θεολογικούς σχολαστικισμούς και νομικισμούς, αλλά προχωρεί με αφετηρία, μέσο και σκοπό τη χάρη και την αγάπη του ανθρώπου. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, μετά από πρόταση που υπέγραψαν η Κοσμήτρο Ελένη Χριστινάκη, ο πρόεδρος του Τμήματος Επίσκοπος Αβίδη Κύρλος Κατερέλος, και οι καθηγητές Αθανάσιος Βουρλής και Γεώργιος Φίλιας, ομόφωνα αποφάσισε να τον τιμήσει, τιμώντας στο πρόσωπό του όλους εκείνους τους επισκόπους που δεν αρκέστηκαν να απολαμβάνουν το αξίωμά τους,
αλλά που το έθεσα στην υπηρεσία του κουρασμένου και ταλαιπωρημένου ανθρώπου, σε αυτούς που δεν φοβήθηκαν την επιστήμη, αλλά την θεώρησαν ευκαιρία για έναν πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο με τον κόσμο και τα προβλήματά του. Σας ευχαριστώ. Ερμηνεύτης της Παλαιάς Διαθήκης εκ του Πρωτοτύπου και της Εβραϊκής Αρχαιολογίας.
έγινε προεδρεύοντος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Κυρίλου Κατερέλου, καθηγητού της Ιστορικής Δογματικής Θεολογίας, Νικόλαον Χατζηνικολάου, αποδόγματος ομοθύμου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, εις τους επικείμους διδάκτορας ενέκρινε, μηνός Νοεμβρίου Τρίτη, έτη Οχώα και Βυσιλιοστό, ο πρίτανης Χρήστος Νικολάου Κίτας, η Κοσμήτων Ελένη Νικολάου Παπακώστα Χασινάκη, ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Κύριλλος Κατερέλος, ο προϊστάμενος γραμματείας Παναγιώτης Δώσου. Και να προσδιορίσω με ακρίβεια τις συντεταγμένες της.
Βλέποντας όμως στην αίθουσα αυτήν των τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών να συνυπάρχουν τα λάβαρα της Αθηνάς και των τριών ιεραρχών, θεολόγοι επιστήμονες και επιστήμονες πιστοί, σεβασμός στη φύραθε και στην κατά Θεόν σοφία και διερωτώμενος για πόσο ακόμη και γιατί όχι για πάντα, καταλήγω στο κλειδί της σημερινής εκδηλώσεως. Η λέξη κοινωνία είναι μια μαγική λέξη συγγενής με τη λέξη μέθεξη. Σημαίνει περιχώρηση εν αγάπη όταν αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Σημαίνει ανακάλυψη υιοθεσίας, αποκάλυψη αληθείας και οθνή αλλίωση όταν αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Σημαίνει επί το αυτό συνέβρεση, συνάντηση, συμβόλευση, ζωντανό διάλογο όταν αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη σχέση. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να μιλήσω για την εν της πράγμαση κοινωνία δύο φαινομενικά αντικρουωμένων ή τουλάχιστον ασύμβατων συστημάτων σκέψης, της σύγχρονης επιστήμης και της συνακόλουθης επιστημονικής λογικής αφενός και της διαχρονικής ορθόδοξης θεολογικής πνοής, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος αφεντέρου. Βασικό στοιχείο του πτυστού κόσμου, αποτέλεσμα της Θείας Σοφίας, είναι η αρμονία, η οποία πιο πολύ διαπιστώνεται παρά κατανοείται, γίνεται περισσότερο αντιληπτή και ελάχιστα καταληπτή. Συνδέεται κυρίως με μια απολαυστική αίσθηση παρά με μια ικανοποιητική ερμηνεία. Ο κόσμος μας δεν κυριαρχείται μόνο από ένα χρώμα, από μια συχνότητα, από ένα είδος, από φωτοαντιγραφική ομοιότητα, από μονότονη συμμετρία. Για κάποιο λόγο παρουσιάζει ανακουφιστικές ασυμμετρίες, όμορφες ανομοιότητες, ισορροπημένες ποικιλότητες, αρμονικές διαφορετικότητες. Αυτές γεννούν τη μελωδία, συνθέτουν την αρμονία, προβάλλουν την αισθητική, υπογραμμίζουν τη σημασία της συμπληρωματικότητας, αναδεικνύουν τα πρόσωπα. Η ποικιλότητα αποτελεί ιδίωμα του φυσικού κόσμου. Η δε αιτία και η αριθμητική της έκφραση υπερβαίνουν τις ανθρώπινες αντιληπτικές δυνάμεις και συνθλίβουν τα όρια του νου. Στο σύμπαν μιλάμε για δισεκατομμύρια γαλαξιών με μεγάλες μεταξύ τους ομοιότητες αλλά καμία ταυτότητα. Κανένας δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Κάθε γαλαξία έχει δισεκατομμύρια αστέρων που και αυτοί παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών, χημικής συστάσεως, πυρηνικού περιεχομένου. Στον κόσμο της μοριακής χημίας συναντούμε ένα πλήθος από στοιχεία. Καθώς δεν διεισδύουμε στα ενδότερα του υπατομικού κόσμου, καταλήγουμε σε ποικίλα στοιχειώδη σωμάτια, όπου το καθένα έχει την αποστολή του και επιτελεί το μοναδικό σκοπό του. Αλλά άλλα από αυτά είναι υλικά, όπως τα κουάρκς και τα λεπτόνια, άλλα είναι φορείς των δυνάμεων και άλλα πολύ βαρύτερα, τα υπερσωματίδια, φαίνεται πως συμπληρώνουν την απαιτούμενη συμμετρία. Αλλά και στο φυτικό και ζωικό βασίλειο αντικρίζει κανείς μια ανάλογη κατάσταση. Ένα πλήθος ειδών, το καθένα με τα ιδιώματα και τη γενετική πολυπλοκότητα και διαφορετικότητά του, γεμίζουν και κοσμούν τον κόσμο με τη συνεισφορά και την παρουσία τους. Κάποιες δεκάδες χιλιάδες γονιδίων συνδυάζονται μεταξύ τους για να εκφράσουν μορφολογικά χαρακτηριστικά και να προσδιορίσουν τη δυναμική της υγείας του κάθε ανθρώπου. Οι αριθμοί που εκφράζουν τη γενετική και γονιδιωματική διαφορετικότητά μας είναι ασύλληπτοι. Η δύναμη της ποικιλότητας φαίνεται και από την ανομοιομορφία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος έχει 23 ζεύγια χρωμοσωμάτων και κατά τη σύνδεξη οαρίου σπερματοζωαρίου μπορούν να δημιουργηθούν 23 στο τετράγωνο διαφορετικά μεταξύ του ζεύγια. Αυτά συνδυαζόμενα με 23 δημιουργούν ένα ασύλληπτο γενετικό ανακάτωμα που δίνει 10 στην 40 ανεξάρτητες δυνατότητες, πράγμα που σημαίνει ότι δύο γονείς θα μπορούσαν να δώσουν έναν τέτοιο αριθμό διαφορετικών μεταξύ τους αποχών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δύο απόλυτα παρόμοια ανθρώπινα όντα και ότι ποτέ δεν θα υπάρξουν. Όλα αυτά τα παρατηρούμε ή και τα υπολογίζουμε, χωρίς όμως να κατανοούμε τις διαστάσεις και τις αποστάσεις τους, χωρίς να χωρούμε τις ηλικίες τους, την ιστορία τους, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη και τα αίτια τους.
αριθμοί πάνω από 10 στην δεκάτη, δηλαδή μεγαλύτεροι από 10 δισεκατομμύρια, δεν μπορούν στην ανθρώπινη αντίληψη. Αρκεί κανείς να πει ότι για να καταμετρηθούν τα 6,5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων που σήμερα ζουν στη Γη, με συχνότητα ενός το δευτερόλεπτο απαιτούνται περισσότερα από 220 χρόνια. Στο σύμπαν όμως μιλούμε για μεγέθη μέχρι και 10 στην 87, τόσο είναι ο όγκος του σε κυβικά χιλιοστά. Κάθε προσπάθεια να κατανοηθούν αυτοί οι εκθέτες αποτελεί τραγική ματαιοπονία. Μιλούμε για χρόνους 10^43 δευτερόλεπτα. Αυτός ο αριθμός προσδιορίζει την πιο απόμακρη στιγμή από το σήμερα και την πιο κοντινή στο Big Bang. Ένας μικρός χρόνος ίσως με αυτόν που απαιτείται, ώστε το φως που καλύπτει την απόσταση γης σελήνης σε περίπου ένα δευτερόλεπτο, να διανύσει απόσταση ίση με τη διάμετρο του πρωτονίου. Ούτε το μεγάλο συλλαμβάνεται, ούτε το μικρό χωρά στον ούρα. Τελικά η ακρίβεια όλων αυτών των αριθμών είναι μάλλον ενδεικτική, στατιστική και συχνά συμπτωματική παρά αριθμητικά και λογικά αποδεικτική. Αλλά και όταν συμβαίνει το δεύτερο, η κατανόηση αυτών των μεγεθών είναι εντελώς αδύνατη. Ο κτιστός κόσμος μας γνωρίζεται, αλλά δεν κατανοείται. Στον υπέροχο και ταυτόχρονα παράξενο αυτόν κόσμο συνυπάρχει το μικρό με το μεγάλο, το κατανοητό με το ακατανόητο, η γνώση με την αγνωσία, το μεγαλείο με τη μικρότητα, το καλό με το κακό, η ενότητα με τη διαφορετικότητα. Ενώ κάποιοι μιλούν για τη θεωρία των πάντων, διακηρύσουν ταυτόχρονα ότι είμαστε μια ανακατανομή του τίποτα. Ενώ αναφερόμαστε σε θεωρίες υπερσυμμετρίας, αυτές που με βεβαιότητα σήμερα υιοθετούμε, έχουν τα ονόματα της σχετικότητας και της αβεβαιότητας. Ενώ θεωρούμε ότι αποκρυπτογραφούμε τα γενετικά μυστικά μας, ταυτόχρονα αδυνατούμε να καταπολεμήσουμε μικρούς και μεγάλους βιολογικούς εχθρούς μας. Ίσως βρίσκουμε τα μυστικά των θεωριών μας, ίσως περιγράφουμε την απότερη αρχή και το έσχατο τέλος μας ή τις λεπτομέρειες του μικροκόσμου και του μακροκόσμου μας, δεν τα καταφέρνουμε όμως καλά με το παρόν και την πραγματικότητά μας. Ενώ με το εργαλείο του πολύ μικρού και χρονικά απειροστού, ανοιχνεύουμε τα μυστικά του κοσμικά αρχικού και του συμβαντικά πολύ μεγάλου. Καταφέρνουμε τα μικρά προβλήματα να τα κάνουμε ανυπέρβλητα μεγάλα. Η φύση δείχνει πως όσο την πλησιάζουμε, αρέσκεται να αποκρύπτει τα μυστικά της. Πλησιάζουμε στην αρχή του κόσμου. Μόλις 10^43 δευτερόλεπτα από το Big Bang, όπως προανέφερα, και πριν την κατακτήσουμε, καταραίουν οι εξισώσεις μας. Η μεγάλη έκρηξη είναι η εικόνα της άγνοιάς μας, ομολογεί πρόσφατα ο μεγάλος Έλληνας φυσικός Γιάννης Ηλιόπουλος. Κυνηγούμε τις εσχατιές του σύμπαντος, τα πιο απόμακρα σημεία του, και διαπιστώνουμε ότι όσο τις πλησιάζουμε, αυτές απομακρύνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, σύμφωνα με τον νόμο του Χάουλ. Όσο αυξάνουμε τη γνώση μας για τον κόσμο, τόσο αυτός αποκαλύπτει τη διωγγούμενη αγνωσία μας. Η θεωρία της αβεβαιότητας αυτό αποδεικνύει. Προσδιορίζουμε με ακρίβεια μια ιδιότητα της φύσης και υποχρεωνόμαστε σε σφάλμα για τη σύζυγή της. Το ίδιο και στο σύμπαν. Προχωρούμε στην έρευνά του και βρίσκουμε μαύρες τρύπες, σκοτεινή ύλη και ενέργεια, μυστικές συμμετρίες, σωμάτια που αγνοούμε τα βασικά του στοιχεία, παράξενες οντότητες που τους αποδίδουμε με τα φυσικά ονόματα, το παράξενο κουάρκ ή το σωματίδιο του Θεού, οι οποίες όμως κρύβουν τα πιο ωραία μυστικά. Ο κόσμος γίνεται φοβερά ελκυστικός, αλλά αποδεικνύεται τραγικά απομονωτικός. Οι μεγάλες φυσικές σταθερές έχουν τιμές που δικαιολογούν την υποχρεωτική μας ύπαρξη ως ανθρώπου, σύμφωνα με τη λεγόμενη ανθρωπική αρχή, αλλά και την επίσης υποχρεωτική μας απομόνωση. Το σύμπαν είναι τεράστιο και οι ταχύτητες ανυπέρβλητα μικρές. Η ταχύτητα του φωτός, η μεγαλύτερη ταχύτητα, η ταχύτητα της επικοινωνίας μας είναι αξεπέραστη και πεπερασμένη. Μπορούμε να ακούμε, να λαμβάνουμε ερεθίσματα, μπορούμε να μιλάμε, να στέλνουμε μηνύματα, αλλά δεν μπορούμε να διαλεχθούμε, αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε διαστρικά και διαγαλαξιακά. Αλλά και αυτό που βλέπουμε με όλων των ειδών τα τηλεσκόπια μας είναι μόλις το 4% του σύμπαντος. Το υπόλοιπο 23% είναι σκοτεινή ύλη και το 73% σκοτεινή ενέργεια.
και κρύβεται το μυστικό του κόσμου μας. Είναι τόσο λίγα αυτά που γνωρίζουμε και τόσο περισσότερα αυτά που αγνοούμε. Κάτω από ειδικές συνθήκες, η φυσική και η γεωμετρία εκφράζονται με τρόπους που αντιβαίνουν στις αισθήσεις μας. Η πραγματικότητα μοιάζει περισσότερο με φαντασία. Στις μεγάλες διαστάσεις στο σύμπαν, ο χώρος καμπυλώνει, η ευκλήτια γεωμετρία καταργείται. Στις απειροστά μικρές, ο χώρος αποκτά πολλαπλότητα και φυσικές διαστάσεις, κάποιοι τις αριθμούν σε 7, εντελώς άγνωστες και ξένες στη φυσική μας αντίληψη. Στις υψηλές ταχύτητες ο χρόνος διαστέλλεται, το μήκος διστέλλεται, η φυσική αίσθηση παραβιάζεται. Στις διαστάσεις της νανοκλίμακας, που πλέον τεχνολογείται, η ύλη εμφανίζει εντελώς ασυνήθεις ιδιότητες, και ενώ στην τεχνολογία θα λειτουργούμε, στην πρόληψη και πρόνοια αδυνατούμε. Μια ακόμη ματιά στον κόσμο μας πείθει ότι η αλήθεια και η ομορφιά του συνυπάρχουν με ατέλειες, αναπηρίες, φθορά και θάνατο. Μέσα σε αστρικά συντρίμμια γεννιούνται νέοι αστέρες. Μαζί με την υπερσυμμετρία στα 10^-33 εκατοστά του πρωτόγονου σύμπαντος ή στα 10^-36 δευτερόλεπτα από το Big Bang, υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία στον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και που αποτελεί το σπίτι μας. Το σύμπαν, παρά τα φωτεινά του αστέρια, τις υψηλές θερμοκρασίες του, τα άπειρα αστρικά συστήματά του, την αέναο κίνηση των γαλαξιών του, είναι πολύ σκοτεινό, με ελάχιστα φωτόνια. Είναι πολύ ψυχρό, μόλις 2,7 βαθμούς της κλίμακος Κέλβιν. Είναι πολύ άδειο, με τεράστιο κενό, στατικό. Το ακατανόητο συντελεί ώστε κάποιοι να προσπαθούν τις φιλοσοφικές επιθυμίες που θα τις θωρακίσουν με μεταφυσικίδουσες επιστημονικές θεωρίες, να τις κρύψουν σε εξωσυμβατικούς κόσμους, σε αναπόδεικτες ερμηνείες, σε ακατανόητες και ανεξέλεγκτες επιστημονικοφανείς αδολεσχίες. Μιλούν για υπερσυμμετρίες, για υπολυσύμβατα, για πιθανολογικές φαντασιώσεις, για παραμυθένους εκθέτες στις προσωπικές τους εκτιμήσεις. Γι' αυτό και ενίοτε διαφωνούν επί της επιστήμης μη επιστημονικά. Απορρίπτουν την πίστη, αλλά ο μόνος τρόπος να μας πείσουν για τις θεωρίες τους που κανείς δεν κατανοεί, ούτε οι ίδιοι, είναι να τους πιστέψουμε. Φαίνεται πως ενώ η έλλειψη της επιστήμης είναι μεγαλύτερη, η έλλειψη της φιλοσοφικής αυθαιρεσίας είναι δυνατότερη. Η σύγχρονη επιστήμη χρησιμοποιεί όρους που μοιάζουν με τα φυσική, γνωρίζοντας ότι με τα μέσα και τα εργαλεία της είναι στην ουσία ασυμπτωτική, άφθαστη, απρόσιτη. Για παράδειγμα, το άπειρο έχει και μαθηματικό σύμβολο. Το αιώνιο αποτελεί φυσικό πλεονόμιο, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμενο. Τελευταίες θεωρίες βιάζονται να μιλήσουν για τελειότητα και πληρότητα ερμηνεών. Παρά τα αυτά, η επιστήμη, στην προσπάθειά της να γνωρίσει καλά τον πιστό κόσμο, οδηγείται στη συνειδητοποίηση της αδυναμίας της να τον κατανοήσει. Εκτός όμως από τη φύση, έχουμε πρόβλημα και με την κατανόηση της βιολογικής μας ταυτότητος. Στον κώδικα της ζωής, ανοίγουμε το βιβλίο και διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Και εδώ μιλούμε με αριθμούς που δεν κατανοούμε, με πιθανότητες που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Προσεγγίζουμε το γονιδίωμα με την ελπίδα ότι αποκαλύπτουμε τη γενετική αλήθεια μας και αυτό μας προωθεί στο προτέωμα με τη διαβεβαίωση της μεγαλύτερης άγνοιάς μας. Πριν προλάβουμε να μάθουμε το ένα αλφάβητο, οδηγούμαστε στην ανάγκη εκμάθησης μιας δυσκολότερης γλώσσας. Μέσα από την εξαφάνιση των ορθών της ζωής εμφανίζονται άλλες πιο εξελιγμένες. Μέσα στη γενετική περιουσία του ανθρώπινου κυτάρου, ακόμη και το αποκαλούμενο άχρηστο DNA, φαίνεται πως διακριτικά αποκρύπτει πλούτο μυστικών που παίζουν ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ρόλο στην όλη κληρονομική διαδικασία και στον προσδιορισμό των βιολογικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Οι σύγχρονες επιστήμες της νευροφυσιολογίας και της νευροβιολογίας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά το όργανο της νόησης μας είναι ο μεγάλος άγνωστος. Δεν κατανοούμε ούτε τους μηχανισμούς του εγκεφάλου ούτε τη δυναμική της κατανόησης. Αισθανόμαστε πως το πραγματικό σύμπαν είναι αυτό της αγνωσίας μας, όπου όμως μπορούμε να απολαμβάνουμε διάσπαρτους αστέρες και γαλαξίες. Γαλαξίες, απόψεις και θεωρίες εντυπωσιακής αλλά μεγάλης γνώσεως ως διεσόπτων ενενήλων.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η φιλοσοφική οδός. Ούτε αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πόση μεγάλη ηλικία του σύμπαντος συνυπάρχει με τη σύντομη ζωή του ανθρώπου. Το ανθρώπινο μεγαλείο με τη μικρότητα. Η σοφία του κόσμου και η ομορφιά με την καταστροφικότητα. Η μαγεία της αρχής του ανθρώπου με την τραγικότητα του τέλους. Η αγάπη και η καλοσύνη με το κακό. Η διάρκεια της ζωής του όποιου ανθρώπου αποτελεί ασύλληπτο πλάσμα της ηλικίας του σύμπαντος. Το γεγονός ότι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο σκεπτόμενοι αλλά αγνοούντες. Δυνατή κατά τη σκέψη αλλά απειλούμενη από τα ζώα και τη φύση. Γεμάτη ζωή αλλά συνεχώς κατεδιωκόμενη από τον θάνατο. Με έμφυτη μυστική αναζήτηση αλλά πλήρη ανεπάρκεια και ανακάλυψη του υπερλόγου. Αν δεν αποτελεί τραγωδία, είναι μυστήριο. Τελικά δεν αποτελεί μυστήριο μόνο η φύση αλλά και ο κτιστός άνθρωπος. Ο άνθρωπος φαίνεται πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα βιολογικό όμως κυταρικό σύστημα. Η ποικιλία των επιλογών του κάθε ανθρώπου. Η χαρακτηριστική διαφορετικότητά του, η ιδιομορφία της ψυχικής έκφρασής του, η δημιουργικότητα της σκέψης του, το κτίσιμο του προσώπου του είναι κάτι πολύ παραπάνω από ανατομικά ιδιώματα και ανιχνεύσιμες βιοχημικές διεργασίες. Η βιολογική του αρχή σηκώνει το βάρος της υπαρκτικής έναρξης, ενώ το τέλος παραμένει στην ευθύνη της άγνωστης, ενδεχομένως πολύ ανώτερης συνέχειας. Η αναγνώριση του μεγαλείου και της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου οδηγεί στην υποψία του μη τέλους του και στην αίσθηση της αιώνιας προοπτικής του. Η βιολογική του υπόσταση τον κοσμεί με την ομορφιά μιας οργανωμένης νομοτέλειας, ενώ η πνευματική του με το μεγαλείο μιας ανεπανάληπτης αυτεξουσιότητας. Με αυτήν την έννοια, το αν, το πώς και το πότε της αρχής και του τέλους της βιολογικής πορείας του κάθε ανθρώπου είναι εξέχουσα σημασία. Η εποχή μας με την αντισυλληπτική και περιγεννητική τεχνολογία της μπορεί να καθορίσει το αν κάποιος θα συλληφθεί, δηλαδή αν θα υπάρξει, και το αν τελικά θα γεννηθεί, δηλαδή αν θα ζήσει. Μπορεί να αλλοιώνει κατ' επιθυμία τη μορφή και τα χαρακτηριστικά της ζωής. Μπορεί επίσης να επιβραδύνει το θάνατο. Μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Μπορεί να παρεμβαίνει τεχνολογικά και να δημιουργεί νέες καταστάσεις ζωής και πρωτοφανείς συνθήκες θανάτου. Μπορεί να προκαλεί τη δυνατότητα πλήθους επιλογών. Παρά τ' αυτά θέτει καινοφανή ερωτήματα, που όμως αδυνατεί να απαντήσει και προξενεί πρωτόγνωρα διλήμματα που όμως προσπαθημάται να υποβαθμίσει. Η συζήτηση για το πότε ακριβώς αρχίζει η ζωή ή για το στάτους των κρυοσυντηρημένων εμβρίων ή το πώς συνδέεται η ψυχή με το σώμα ή το τι ακριβώς είναι η ανθρώπινη ψυχή και τι ο θάνατος, ενώ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν δείχνει να φτάνει σε οριστικό τέλος στο ορατό μέλλον. Οι συνέπειες της όμως είναι τεράστιες, καθώς ενίοτε οδηγούν σε μια ευπρόσδεκτη ειδονική και ευθανησιακή λογική που φαίνεται ηθική και σε μια ανεπιθύμητη ηθική που παρουσιάζεται πολύ σκληρή. Με βάση την αυθαίρετη γνώση του αγνώστου, το τοπίο της ηθικής και των αξιών κυριολεκτικά παραμορφώνεται. Το πότε αρχίζει ή τελειώνει η ανθρώπινη ζωή δεν είναι απλό επιστημονικό θέμα. Ούτε προσδιορίζεται με ακριβείς ορισμούς, νομικές παρατηρήσεις, πολιτικές αποφάσεις ή αριθμούς. Το πώς και γιατί της αρχής της ζωής είναι μυστικό ανεξιχνίαστο. Το ίδιο και ο θάνατος. Για τους λόγους αυτούς, η ζωή, τη ζωή δεν την αντικρίζουμε ως δικαίωμα που μας ανήκει, αλλά τη σεβόμαστε ως μυστήριο που μας υπερβαίνει. Τα πάντα συνηγορούν στο ότι ο κτιστός φυσικός και υλικός κόσμος δείχνει λίγα και κρύβει πολλά. Το νοητό του μέρος κυρίως υποψιάζει και το πολύ του ακατανόητο. Ο κόσμος δεν είναι όπως ακριβώς τον βλέπουμε και τον νοούμε. Απλά το γνωστό και το νοητό παραπέμπουν σε άλλες διαστάσεις ύπαρξης, γνώσης και αλήθειας, κτιστής φυσικά συμπληρωματικής που όμως μας υπερβαίνει. Το συμπέρασμα αυτό το αφήνουμε στη σύγχρονη επιστήμη. Ζούμε σε μια μοναδική εποχή. Η έκρηξη της γνώσης και της πληροφορίας μας οδηγούν στο πολυτιμότερο συμπέρασμα. Τελικά είμαστε απίστευτα μικροί, υπερβολικά μόνοι, πολύ στιγμιαίοι για τους χρονικούς κοσμικούς χρόνους, για να πούμε πρώτον ότι γνωρίζουμε τον κόσμο, δεύτερον ότι τον κατανοούμε και τρίτον ότι μπορούμε να επικοινωνούμε. Μέγιστη ταχύτητα επικοινωνίας, η ηλικιώδης ταχύτητα του φωτός είναι πεπερασμένη και το
σύμπαν ασύλληπτα μεγάλο. Αυτό την κάνει πολύ μικρή. Ενώ κατά τον Αριστοτέλη είμαστε κοινωνικά όντα, ο άνθρωπος ζώων εστί πολιτικών, είμαστε καταδικασμένοι σε μοναξιά. Ενώ κατά τον ίδιο Έλληνα αρχαίο φιλόσοφο, φύση του ιδέν μορέγεται ο άνθρωπος, είμαστε περιορισμένοι και σε άγνοια. Έτσι φαίνεται η ανεπάρκεια και της επιστήμης και της τεχνολογίας μας. Ενώ η κατάστασή μας, τα επιτεύγματα και η γνώση μας σε ανθρώπινη κλίμακα είναι απίστευτα, συγκλονιστικά και ασύλληπτα. Την ίδια στιγμή, σε κοσμικές διαστάσεις πλησιάζουν το τίποτα και συγγενεύουν ενίοτε και με το λάθος. Ταυτόχρονα όμως είμαστε και πολύ διαφορετικοί και ιδιαίτεροι μέσα στο σύμπαν, μοναδικοί. Διαθέτουμε λόγο, σκέψη και λογικότητα. Και λόγο, δυνατότητα έναρξης έκφρασης. Το σύμπαν και η φύση δεν έχουν λόγο, εμφανίζουν όμως λογική. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού πτήση δε χειρών αυτού αναγγέλει του ιστοριών. Αυτή τη λογική μπορούμε να την προσεγγίσουμε επιστημονικά, μπορούμε όμως καλύτερα να την κατανοήσουμε πνευματικά. Σήμερα χρησιμοποιούμε όρους στη φυσική όπως υπερσυμμετρία, υπερχορδές, υπερσύμπαντα, θέλοντας να δείξουμε το πέραν του άμεσα αισθητού και λογικού, όπως όμως και στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε τους όρους υπερευλογημένοι για τον Θεοτόπο, υπερκόσμιος για τους αγγέλους και υπερούσιος για τον Θεό, για να εκφράσουμε το πέραν του κατανοητού και του αντιληπτού, την ύπαρξη του υπερφύσε κόσμου, το μετά και πάνω από το υπέρ των επιστημονικών όρων. Παρά τα αυτά, η σύγχρονη επιστημονική φιλοσοφία διακατέχεται από μια τάση να αποδείξει την αυτάρκειά της και γι' αυτό αντιστρατεύεται στην ύπαρξη του Θεού. Ίσως διότι διαλέγεται μαζί του στο επίπεδο της δυνάμεως. Δεν θέλει έναν παρτοδύναμο Θεό, προτιμά δυνατότερο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ερευνά για αξίες πιο σίγουρες, κατά την άποψή της, χωρίς Θεό. Η Ορθόδοξη παράδοση, πίστη και θεολογία δεν ασχολείται με το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού, αλλά με αυτό της αποδεδειγμένης παρουσίας του. Η επιστήμη αδυνατεί να βάλει τελεία στην υπόθεση του Θεού. Κάθε προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξής του είναι ματαιοφωνία. Ο Θεός, ως μυστήριο, είναι καλύτερα να μπορεί να αμφισβητείται πνευματικά παρά να αποδεικνύεται επιστημονικά. Θεός που αποδεικνύεται ότι υπάρχει ή αποδεικνύεται πως δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν είναι Θεός. Ο Θεός ως «ον» εμφανίζεται απρόσιτο στην πτήση. Τον ψάχνουμε και κρύβεται. Είναι αμέθεκτος κατά την ουσία του. Αντίθετα, ως παρόν, είναι φίλος και πατέρας της πτήσης. Φανερώνεται, είναι μεθεκτός κατά τις άκτιστες ενέργειές του. Βιωματικά διαπιστώνεται, κοινωνείται. Η σύγχρονη επιστήμη πιστοποιεί το πρώτο. Η ορθόδοξη θεολογία επιβεβαιώνει το δεύτερο. Ο Αυγουστίνος διακήρυξε ότι με το νου μας μπορούμε να δούμε τον Θεό επειδή αυτό συγγενεύει μαζί του. Και έτσι παρέσυρε τη λύση στην άκαρπη προσπάθεια της κατανόησης του ακατανοήτου. Από την άλλη μεριά, οι πατέρες της Ανατολής υποστηρίζουν ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς της κτιστότητας μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Ο Θεός συνδυάζει το κατανοητό με το ακατανόητο. Η Ορθόδοξη παράδοση καταθέτει και στον σύγχρονο κόσμο μια θεολογία όπου ομολογούμε πως γνωρίζουμε πολύ λιγότερα από όσο αγνοούμε, ότι το καταληπτόν τελικά είναι πολύ μικρότερο από το ακατάληπτον, ότι εκτός από την καταφατική υπάρχει και η αποφατική οδός γνώσεως, ότι υπάρχει το μυστήριο που δεν κατανοείται αλλά κοινωνείται. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, είναι αμέθεκτος κατά την ουσία του και μεθεκτός κατά τις άκτιστες ενέργειές του. Ο όρος άκτιστες αποδυναμώνει το κατανοητό, αλλά δεν εξακτενίζει καθόλου το μεθεκτό. Εμφανίζεται ο Θεός καθώς εστί. Ο υπερθέαν και γνώση νοράται και γινώσκεται όμως διαπλεψίας και αγνωσίας. Τούτο παρεστεί το όντως ιδίν και γνώται, κατά τα αρευμαγητικά κείμενα. Ένα είναι τελικά κατανοητό, η ακατανοησία του Θεού και του κόσμου. Ένα είναι τελικό. Η προσπάθεια της Δύσης να διεισδύσει στην αμέθεκτη διάσταση του Θεού την οδήγησε στη ματαιοπονία, όπως προαναφέραμε τις απόδειξεις του. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σύγχρονη επιστημονική φιλοσοφία. Ο Θεός
μέσα στην ορθόδοξη ζωή είναι υπερβατικός για τη δύναμή του. Είναι όμως υπερβατικός κυρίως για τη σοφία και για την αγάπη του. Είναι υπερούσιος, είναι παντέλειος, δεν είναι απόμακρος από τον άνθρωπο, αλλά διαρκώς καινούμενος για τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρός, αλλά σταθούμενος ο ίδιος. Δεν πεθαίνουμε εμείς και ζει ο ίδιος, αλλά πεθαίνει εκείνος εν χρόνο για να ζούμε εμείς αιωνίως. Ούτε μας αγαπά δείχνοντάς μας υπεροπτικά τη δύναμή του, αλλά δίνοντάς μας τη δυνατότητα υπερβατικά να μετέχουμε τον ακτή των ενεργειών της αγάπης του. Απέναντι σε αυτόν, δεν στεκόμαστε με τη διάθεση να μην μας συντρίψει, αλλά με ήδη συντετριμένη την καρδιά, επειδή η αγάπη του είναι τέτοια και τόση ώστε να μπορούμε να τον κοινωνούμε. Αυτός ο Θεός δεν είναι αντίπαλο που πρέπει η επιστήμη να εξαφανίσει, ούτε αντικείμενο που πρέπει να αποδείξει. Αυτός είναι ο Θεός της αγάπης που πρέπει οπωσδήποτε να ανακαλύψει. Αυτός ο Θεός κοινωνείται και δια της επιστημονικής γνώσης. Αποκαλύπτει όμως τη σοφία του, όπως και την αλήθειά του, στους ταπεινούς στην καρδία. Την κρύβει από τους επερώμενους. Η οδός για αυτή τη γνώση είναι η παραδοχή της αγνωσίας μας. Όπως υποστηρίζει ο Σοκράτης στην Απολογία του Πλάτωνος, «Ουκ είδα, ουδέ ιόμε ιδένε, εν είδα ότι ουδέν είδα». Και καταλήγει ότι είναι η προτιμότερη ειλικρινή άγνοια της αυταπατούσης γνώσεως. Υπάρχουν αλήθειες που ανακαλύπτονται με τη γνώση μας. Υπάρχουν όμως και αλήθειες που αποκαλύπτονται από τον τρόπο που αποδεχόμαστε την αγνωσία μας. Η συνειδητοποιημένη αίσθηση άγνοιας, η ήσυχη θέα της ευρωτέρου ερήμου μας, η ταπείνωση αποτελεί οδόν αρίστη, προκειμένου να βιώσουμε την ψηλάφιση του άγνωστου και ακατανόητου μυστηρίου του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Η επιστημονική οδός εγκρύπτει στο βάθος της μια δεκτή απογοήτευση, διότι ενώ γοητεύει και εξάπτει το επιθυμητικό του ανθρώπου με την απατηλή προσδοκία της κατανόησης του πλειστού κόσμου, τελικά τον οδηγεί στην παραδοχή των ορίων. Η δυνατότητα πλήρους ανακάλυψης του φυσικού κόσμου είναι φραγμένη. Τελικά μπορούμε πολύ λιγότερα από όσα επιθυμούμε. Αντίθετα, η θεολογία της ενώπιον του αποκρύφου και απορρίτου θεϊκού μυστηρίου ταπεινής παραστάσεως της καθημάς ορθόδοξης Ανατολής επιτρέπει την εμπειρική μετοχή στην ερημήν αποκάλυψη του θεϊκού φωτός. Ο άνθρωπος της ορθόδοξης πίστης δεν ζητάει από τον διαρκώς κινούμενο Θεό να του φανερώνεται. Δεν περιμένει, δεν θέλει πολλά. Τελικά όμως του προσφέρεται γνώση πολύ μεγαλύτερη και περισσότερη από όσοι φαντάζεται. Του προσφέρεται η κενή γνώση, η εταίρα εμπειρία, το ξένο θέαμα του προσφέρεται ο Θεός ως πρόσωπο. Η επιστήμη μπορεί να ανεβάσει τον άνθρωπο στο ψηλότερο σκαλοπάτι της γνώσης, στην ταπεινή συνειδητοποίηση των φυσικών και διανοητικών ορίων. Η θεολογία μπορεί ακριβώς στο σημείο αυτό να τον υποδεχθεί και να τον παραλάβει, προκειμένου να τον εισαγάγει στο ιερό βήμα της θεϊκής αποκάλυψης. Η σύγχρονη επιστήμη μας οδηγεί νομοτελειακά στην αλήθεια της αποφατικής ορθόδοξης θεολογίας. Ο Θεός δεν έχει σχέση με την απόδειξη, ούτε με την ανακάλυψη. Ο Θεός είναι αποκάλυψη. Και κάτι ακόμα. Η επιστήμη είναι για λίγους. Ο Θεός είναι για όλους. Ακόμη και για τους επιστήμονες. Ακόμη και για τους θεολόγους. Σας ευχαριστώ.